πάμε για εκκίνηση. εκκίνηση 1400 μέτρα η απόσταση στην πρώτη υποδρομία. Και για την πρωτοπορία θα δοκιμάσει το νούμερο 2 Αλσάφα να πιέσει με τα πράσινα χρώματα. Από το κάγκελο και το φαβορή Fox Happy δείχνει αρχική ταχύτητα. Έρχεται κοντά του απ' έξω το νούμερο 4 Οφηδία με την άσπρη μάσκα παροπίδων. Μάλλον με την μπε μάσκα παροπίδων. Λίγο πιο πίσω με το κίτρινο καπελάκι περνάει ο αεροπόρο. Ακολουθεί πιο πίσω το νούμερο 6 Στάρη και Ουραγός, με πίεση. Πολύ πίεση από τον αναβάτη που δεν πολύ ακούει τη είναι το νούμερο 3 ο στην πρωτοπορία το νούμερο 5 Fox Happy είναι στο μισό μήκο εξωτερικά του το νούμερο 2 Al Safa στην δεύτερη θέση και ακόμη πιο έξω στην τρίτη ρόδα, όπω λέμε, κινείται το νούμερο 4 ο Φιδίας. 1,5 μήκο πίσω από αυτή την τριπλέτα ακολουθεί ο αεροπόρο και όλα αυτά γίνονται στο ύψο των 600 μέτρων. Το φαβορή Fox Happy δέχεται ισχυρότατη επίθεση από το νούμερο 2 Αλσάφα. Το φαβορή Fox Happy είναι υποπίεση, ενώ το νούμερο 2 Αλσάφα χωρί τόσο πολύ πίεση προηγείται. Μπαίνει πρώτο στην τελική ευθεία το νούμερο 2 Αλσάφα, καταδιοκόμενο από το φιδία και πιο έξω από τον αεροπόρο, ο οποίο κάνει πάρα πολύ ισχυρό και ήδη περνάει μπροστά 200 μέτρα πριν το τέρμα. Πιο πίσω κάνει φίνη ο Σέργανιάν αλλά και η Στάρι. Ο αεροπόρο ξεφεύγει με 1,5 μήκο από τα υπόλοιπα άλογα. Συνεχίζει το φίνη Στάρι και ο Σέργανιάν από την κερκίδα. Αεροπόρο, Στάρι και Σέργανιάν και μένουν πλέον λιγότερα από 30 μέτρα. Στάρι δίνει όλα για την νίκη απ' έξω. Στάρι και αεροπόρο. Αεροπόρο κρατάει. Στάρι τη δεύτερη θέση πιο πίσω Σέργανιάν και Αλσάφα τέταρτη θέση προσπάθησε έντονα το νούμερο 6 στάρι, αλλά ο αεροπόρο είχε ήδη χτίσει μια διαφορά δύο μικών από τα 200 μέτρα, την οποία και κράτησε μέχρι το τέλο. Ο αεροπόρο είναι ο νικητή στην πρώτη υποδρομία. Θα πάρει την πρώτη του νίκη σε ελληνικό έδαφο. Ο Μάριο Χριστοφή ύπευσε τον αεροφόρο στη νίκη. Για τον προπονητή, άδωνη κριτικό και τον κύριο Μιχαήλ Αεροπόρο, από τον οποίο έχει πάρει και το όνομά του το άλογο. Από τον τώρα Τάγκιουλα είναι ο αεροπόρος, και εμεί επαναλαμβάνουμε την προσωρινη σειρα άφηξη σειρά άφηξης 1x6x3x2. Πρώτη υποδρομία 1x6x3x2. Το φαβορή τη κούρσας Fox Happy έχει προβλήματα από τα 700 μέτρα. Ήδη είναι υποπίεση, προσπαθεί να αμυνθεί, να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει, αλλά ήδη όλα τα άλογα που είναι δίπλα του και γύρω του το έχουν επιτεθεί δείχνοντας μεγαλύτερε δυνάμει. Replay για την πρώτη υποδρομία. Ο αεροπόρο εδώ, σε κοντινό πλάνο. Το πλάνο είναι σχετικά κοντινό και τώρα που θα ανοίξει λίγο θα δούμε και στάρι πώς έρχεται απ' έξω. Και στο βάθο βλέπουμε και αλσάφα που έκανε εξαιρετική εμφάνιση για Ντεμπούτο, Αλσάφα. Και εδώ σε αρχική κίνηση στα τελευταία μέτρα, 1 Αεροπόρος, 6 στάρι, 3 σεργκανιά και πιο πίσω το 2 αλσπάθα, 1, 6, 3, 2 ή πρώτη ποδρομία πέτρο. Καλησπέρα και από εμά. Ο κύριο Κρητικό είναι μαζί μα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ο αεροπόρο κράτησε μέχρι το τέλο, ξέφυγε στα τελευταία μέτρα και πήρε επιτέλου την νίκη που διεκδικούσε τον τελευταίο καιρό. Ε, καλησπέρα. Επιτέλου πήραμε τη διαφεύγουσα νίκη που εδώ και καιρό αναμέναμε και προσπαθούσαμε να πάρουμε λόγω του ότι είναι έναν άλογο το οποίο. Παίρνω για συγχαρητήρια. Ε. <laughs> ναι. Ε, ο κύριο αεροπόρο είναι. Είναι απόν, αλλά τα καταφέραμε. Ε, Όπω είπα, πήραμε τη διαφεύγουσα νίκη που διεκδικούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Όλα καλά. Το μόνο λυπηρό είναι που είναι από ο κύριο Αεροπόρο που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανέβει πέντε φορέ στην Ελλάδα και δεν καταφέραμε να, να τον κάνουμε να ευτυχήσει να βγάλει μια φωτογραφία στον ελληνικό υπόδραμο. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τρέξει κάποιον άλλο γοντού να είναι παρόν.